φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα εδώ από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, όπου θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Λεωνίδα Βόκολο, ο οποίος είναι συντονιστής της νέας προσπάθειας της εθνικής ομάδας, με πολλά νέα πρόσωπα, και θα παρακολουθήσουμε και το πώς αυτή η εθνική ομάδα γεννιέται με νέα παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και εσάς. Πώς βλέπετε το πλάνο της αυτής της νέας εθνικής? Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά όλοι μας, η Ομοσπονδία και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ γι' αυτό, πραγματικά να παίρνει μορφή αυτή η καινούργια εθνική ομάδα, που για μας είναι πολύ σημαντική, μιας και είναι η βάση όλων των εθνικών ομάδων, είναι το ξεκίνημα των παιδιών. Παιδιά τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία μέσα στην πρώτη τους χρονιά στις εθνικές ομάδες να αρχίσουν να περνάμε την συγκεκριμένη και την ενιαία φιλοσοφία πλέον που έχουμε δημιουργήσει στις εθνικές ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι μια διαδικασία όπου ξεκινάει με 44 παιδιά, δύο γκρουπ των 22 παιδιών σήμερα και την Τετάρτη το επόμενο γκρουπ, όπου μέχρι τον Δεκέμβριο θα μείνουν οι 22 παιδιά. Πρέπει να πούμε ότι τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν επιλεχτεί από μια διαδικασία που ξεκίνησε από πέρσι, από το πρωτάθλημα, το ενωσιακό και το περιφερειακό πρωτάθλημα, με τη συμμετοχή των περιφερειάρχων, των ομοσπονδιακών προπονητών και εμένα και γενικά όλου του συστήματος που δουλεύει για αυτό το πράγμα. Έχουν επιλεχτεί από όλη την Ελλάδα αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα παιδιά, τα οποία σαφώς και κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να τους δούμε και να δώσουμε την ευκαιρία να βρεθούν εδώ. Θεωρείτε ότι θα στεφτεί με επιτυχία το πλάνο αυτό? Θέλω να πιστεύω ότι θα στεφτεί με επιτυχία. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, πιστεύουμε σε αυτό το πλάνο και νομίζω ότι αν λειτουργήσουμε όπως πρέπει να λειτουργήσουμε και γίνει η δουλειά όπως πρέπει να γίνει, θεωρώ ότι θα έχουμε πραγματικά αποτελέσματα, σαφώς περισσότερα αποτελέσματα σε ένα βάθος χρόνου, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα από την αρχή κιόλας. Αλλά όμως σε βάθος χρόνου νομίζω ότι με υπομονή και με δουλειά νομίζω ότι θα αρχίσουμε πλέον να δουλεύουμε σε διαφορετικά πρότυπα και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο καλύτερο από ό,τι είμαστε. Να το προχωρήσω και λίγο ακόμα και να πω ότι, μιας και ο κύριος Σάντος παίρνει μέρος ενεργά και εδώ, να τολμήσω να ρωτήσω πώς θα ενημερώνεται και εκείνος. Ο κύριος Σάντος ενημερώνεται για τα πάντα, έχει άποψη και γνώμη για όλες τις εθνικές ομάδες. Υπάρχει μια, όπως είπα και πριν, μέσα στο πλάνο και μέσα στην φιλοσοφία μας έχουμε δημιουργήσει και μια βάση δεδομένων μέσα στο ίντερνετ της Ομοσπονδίας, όπου μέσα, άμεσα και αυτόματα, οπουδήποτε και να βρίσκεται ο ομοσπονδιακός προπονητής μπορεί να μπει και να δει την εξέλιξη όλων των εθνικών ομάδων. Άρα λοιπόν ενημερώνεται και από αυτό, αλλά και ο ίδιος προσωπικά, και με μένα βέβαια που τον ενημερώνω, έρχεται και βλέπει και ο ίδιος προσωπικά τις προπονήσεις. Είναι άνθρωπος που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία, πιστεύει πάρα πολύ στη βάση των εθνικών ομάδων και για μένα είναι πολύ σημαντικό που ένας ομοσπονδιακός προπονητής όπως ο κύριος Σάντος ήρθε στην εθνική ομάδα και το πρώτο πράγμα που κοίταξε εκτός από την εθνική ανδρών είναι τις υποδομές και το έχει αποδείξει αυτό τα προηγούμενα δύο χρόνια που όπως είπα και πριν βρίσκεται πολύ κοντά σε όλες τις εθνικές ομάδες. Οπότε να θεωρήσουμε ότι όλο αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα και μια θετική προσπάθεια για κάτι καλύτερο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μόνο θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί προσωπικά, πιστεύω, μια τέτοια προσπάθεια, μια και κατεβάσαμε το όριο ηλικίας στις εθνικές ομάδες, περάσαμε μια ενιαία φιλοσοφία πλέον, ήδη από αυτή την ηλικία τα παιδιά θα αρχίζουν να λειτουργούν τουλάχιστον στην εθνική ομάδα με ένα συγκεκριμένο τρόπο και παιχνιδιού και προπόνησης, αλλά και εξωαγωνιστικά, σε τρόπους που πρέπει να λειτουργούν και εκτός γηπέδου. Για μας είναι πολύ σημαντικό, το πιστεύουμε και είμαι αισιόδοξος και θεωρώ ότι θα πάνε καλά όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε ως sportsacademies.gr τα καλύτερα και για εσάς και για την εθνική ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.